Στην κανονικότητα έχουμε επιστρέψει εδώ και πολύ καιρό. Οι κοινωνικές δραστηριότητες γίνονται χωρίς μέτρα, ενώ το ίδιο ισχύει και για τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Όλα λειτουργούν χωρίς τη λήψη μέτρων και χωρίς μέτρα ατομικής προστασίας. Οι επιστήμονες όμως είναι μοιρασμένοι, καθώς άλλοι συντάσσονται με τη λογική της επιστροφής στην κανονικότητα και άλλοι πάλι ζητούν προσοχή όταν βρισκόμαστε ή θα βρεθούμε σε κλειστούς χώρους χωρίς αερισμό. Ο βασικός λόγος είναι οι υποπαραλλαγές του κορονοϊού, αλλά και η φθήνουσα ανοσία του πληθυσμού που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε αύξηση των λοιμόξεων την ίδια στιγμή που επιστρέφει και η εποχική γρίπη. Η πνευμονολόγος και γραμματέας του Συλλόγου Ιδιωτών Πνευμονολόγων Υπήρου, Βασιλική Λάζου, υποστήριξε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα τα κρούσματα ήταν μειούμενα, ενώ πολλοί νόσησαν και άρα έχουν αποκτήσει φυσική ανοσία. Την ίδια ώρα, η πιθανή έξαρση της COVID-19 το φθινόπωρο και το χειμώνα είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει. Τα νέα στελέχη της παραλλαγής όμικρον, που διαφεύγουν με πιο αποτελεσματικό τρόπο από την ανοσιακή άμυνα, η αλλαγή στη συμπεριφορά, καθώς ελάχιστοι τηρούν μέτρα, αλλά και η ολοένα μεγαλύτερη εξασθένιση των αντισωμάτων στον πληθυσμό, καθώς περνάει ο χρόνος, συνδυάζονται και απαιτείται μια σχετική ετοιμότητα. Η κυρία Λάζος πέβδει να καλέσει ανθρώπους άνω των 60 να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους τόσο για την COVID όσο και για την εποχική γρίπη, ενώ στο κάδρο βάζει και το εμβόλιο για τον πνευμονιόκοκο. Εγώ το καταλαβαίνω και γι' αυτό και εστιάζω στις μεγαλύτερες ηλικίες και στα χρόνια υποκείμενα νοσήματα. Γιατί όσοι εμβολιαστήκαμε με τρεις δόσεις, όσοι το κολλήσαμε επιπλέον, η πλειοψηφία των εμβολιαστέντων το έχει ήδη περάσει, είδε ότι δεν νόσησε βαριά. Επομένως, σου λέει, εντάξει, ας ξανακολλήσω από το να ξανακάνω πάλι ένα εμβόλιο που έτσι και αλλιώς η πλειοψηφία του κόσμου είχε πάντα τα ερωτηματικά της. Οπότε τώρα της δίνεται για ένα πάτημα, γιατί είπα, οι περισσότεροι το πέρασαν κιόλας. Νομίζω ότι αυτό είναι περισσότερο. Είδαν ότι δεν νοσούν βαριά. Έχουμε και αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα. Πήγαμε καλά το καλοκαίρι. Ανοιχτά σχολεία, ανοιχτές όλες οι εκδηλώσεις, όλες οι δράσεις. Σωστά. Λοιπόν, Ιούλιο-Αύγουστο γενικά πήγαμε εξαιρετικά. Τώρα με το που άνοιξαν τα σχολεία, λογικό είναι να ανέβουν και τα κρούσματα. Το καλό είναι ότι έχει περισσότερα στοιχεία κοινού κρυολογήματος. Επομένως, βλέπετε ότι ο κόσμος δεν θορυβείται, έχει μάθει πια, κάθεται στο σπίτι του, ενημερώνεται από τον γιατρό του στο πώς πρέπει να πορευτεί. Νομίζω είναι πολύ μικρό το ποσοστό αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί και νοσούν, άρα είναι και αυτοί οι οποίοι ανησυχούν περισσότερο. Νομίζω ότι εξελικτικά πάμε σε ένα πιο βαρύ κρυολόγημα, να το πω, γρήπη να το πω. Θέλω να πω ότι δεν έχει εφησυχαστεί ακριβώς ο κόσμος, αλλά θεωρεί ότι είναι μία ίωση που αργά ή γρήγορα όλοι θα την περάσουμε. Το να περνάμε γρήπη και COVID μπορεί να συμβεί, γιατί αυτό ήταν και το νόημα αυτής της συνέντευξης. Ο μεγαλύτερος, νομίζω, εντός και εκτός εισαγωγικών κίνδυνος. Κοιτάξτε, η γρήπη είναι και η εποχή που εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη. Θα πρέπει να το πούμε και αυτό. Η ιδανική εποχή για τον εμβολιασμό της γρήπης είναι από τις 20 Οκτώβρη μέχρι περίπου 15 Νοέμβρη. Γιατί αν βάλετε κατά νου ότι θέλουμε και 20 μέρες να αναπτυχθούν τα αντισώματα, φτάνουμε σιγά σιγά στον Δεκέμβρη που αρχίζουν έτσι και τα πρώτα κρούσματα γρήπης. Φέτος ήταν βέβαια περίεργη χρονιά. Είχαμε γρήπη, δηλαδή διαπιστωμένη εργαστηριακά και το καταγαλό καιρό. Εν πάση περιπτώσει, όμως, κλασικά για μας ξεκινάει το Δεκέμβρη και τελειώνει η γρήπη κάπου τέλος Μάρτη. Άρα, η ιδανική εποχή να εμβολιαστούμε είναι εκεί στις αρχές του Νοέμβρη για να έχουμε αντισώματα μέχρι το Μάρτη. Τώρα, εάν συνδυαστεί, δηλαδή να κολλήσεις και τον κορονοϊό και τη γρήπη, σε κάποιους θα συμβεί και αυτό. Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό ξανά να κρούσω το καμπανάκι κινδύνου στις μεγαλύτερες ηλικίες, που έχουμε και μεγαλύτερη επίπτωση θανάτου ή, αν θέλετε, το να νοσηλευτούν και να το περάσουν πιο βαριά. Με προτεραιότητα, όσο θα πλησιάζουμε στο τέλος του Οκτώβρη, ο κόσμος νομίζω ότι πρέπει να εμβολιαστεί για την γρήπη, εφόσον έχει τριπλά εμβολιαστεί για τον κορονοϊό. Και ας βάλει το νωρίτερο 15 μέρες μετά τη γρήπη, ή ένα μήνα, κάπου εκεί, την τέταρτη επικαιροποιημένη πια δόση του εμβολίου του κορονοϊού. Νομίζω ότι, εντάξει, ο γιατρός του, όποιος δηλαδή θα κάνει ένα τηλέφωνο στο γιατρό του, θα τον επισκεφτεί, νομίζω ότι θα του τα βάλει τα εμβόλια σε μια σειρά. Θέλουμε όμως, για να έχουμε μια καλή ανοσιακή απάντηση, να έχουν τουλάχιστον 15 μέρες διαφορά. Ή εδώ να θυμίσω και το εμβόλιο του πνευμονιοκόκου. Επειδή όλοι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο έχουν βάλει ότι είναι ο μήνας εμβολίων, ας βάλουν κατά νου, ιδιαίτερα άνω των 60, ότι πρέπει να εμβολιαστούν για τον πνευμονιοκόκο.